QR code. Τι κάνει, πώς φτιάχνεις και πώς μπορείς να το εκμεταλλευτείς. Ατσού. 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 Α! Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά Instagram και TikTok για να μην χάνεις νέα και περισσότερα tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Σε προηγούμενο βίντεο, λοιπόν, σας είχα δείξει τρεις εφαρμογές τις οποίες δεν χρειάζεσαι στο κινητό σου. Μία από αυτές ήταν το Scan QR Code και σας είχα πει ότι σε ένα από τα επόμενα βίντεο θα δούμε τι είναι το QR Code. Έτσι, λοιπόν, αυτό το βίντεο θα σας πει τι γίνεται, τι κάνει το QR Code. Τι είναι βασικά το QR code, πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα δικό σου QR code και πώς μπορεί να σου λύσει τα χέρια ένας κωδικός QR code. Ας πάρω τα πράγματα όμως από την αρχή. Ένας κωδικός QR code είναι αυτός εδώ. Σκανάρετε το με το κινητό σας, ανοίξτε την κάμερα του κινητού σας, οποιοδήποτε κινητό και αν έχετε δεν έχει σημασία και σκανάρετε το. Σας ανοίγει λοιπόν την καρτέλα με όλα μου τα social. Έτσι λοιπόν, εγώ εκμεταλλευόμενος αυτής της εικόνας, εδώ πέρα, μπορώ να σας πάω με μία εικόνα σε όλα μου τα social. Μπορείς να δημιουργήσεις και εσύ φυσικά το δικό σου, να πας στην ιστοσελίδα σου, να βγαίνει το τηλέφωνό σου, να μπορείς να χρησιμοποιείς το WiFi σου κτλ. Κτλ. Φυσικά μπορείς να βάλεις το QR code και να κρύψεις, σε εισαγωγικά κρύβεις, οτιδήποτε θέλεις και με ένα scan να μπορεί άλλος να το βρίσκει εκεί που θέλεις να τον κατευθύνεις. Σε μία ιστοσελίδα. Όπως είπαμε στο κινητό σου, στα social σου, φυσικά στον κωδικό του WiFi σου. Ναι, μπορείς να κάνεις και scan WiFi. Οπότε να σε βάζει κατευθείαν τον κωδικό του WiFi. Να μην χρειάζεται δηλαδή να τον λες απ' έξω. Μπορείς απλά μια φορά να τον κάνεις copy-paste μέσα στο QR code όπως θα δείξουμε και να μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, ας δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι ένας κωδικός QR code? Κωδικός QR code είναι γραμμωτός κώδικας, barcode δύο διαστάσεων, ο οποίος δημιουργήθηκε από την εταιρεία Denso White το 1994. Προέρχεται από τις δύο αγγλικές λέξεις quick response, γρήγορη ανταπόκριση δηλαδή. Ο QR code κωδικός είναι διαδεδομένος πάρα πολύ στην Ιαπωνία και έχει αρχίσει και γίνεται γενικότερα, διαδίδεται πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα βλέπουμε συνέχεια κωδικούς QR code, φυσικά δεν είναι τώρα νέο αυτό το φαινόμενο, έχει πολλούς πολλά χρόνια πριν που έχει ξεκινήσει ήδη, αλλά στην Ελλάδα ακόμα δεν είναι τόσο γνωστό όσο είναι στο εξωτερικό. Οι περισσότερες σελίδες πλέον ή τα περισσότερα banners που βλέπουμε έχουν έναν QR code κωδικό, ο οποίος άμα το σκανάρεις σε πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως πώς μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να φτιάξουμε το δικό μας QR code κωδικό και να τον χρησιμοποιούμε οπουδήποτε θέλουμε. Εγώ έχω τις καρτούλες μου, Dimitrio, και άμα δείτε από πίσω, υπάρχει εδώ που είναι το χέρι μου ένας κωδικός QR code που άμα τον σκανάρα με πηγαίνει στην ιστοσελίδα μου. Έτσι λοιπόν μπορείς και εσύ αν έχεις κάποια καρτούλα να βάζεις τον QR code κωδικό σου πάνω ή να τον έχεις στο κινητό σου και να του λες scan me και να σε σκανάρει και έτσι λοιπόν να μπορεί να βλέπει οτιδήποτε θέλεις να του δείξεις. Δηλαδή να μην το βάζεις στη δικασία να ψάχνει την ιστοσελίδα σου αλλά να τη σκανάρει και να πηγαίνει κατευθείαν στην ιστοσελίδα σου. Τόσο απλό. Πάμε λοιπόν να δούμε το πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσεις τον δικό σου QR code κωδικό. Πάμε λοιπόν και κάνουμε αναζήτηση QR όπως το βλέπετε, code και κάνουμε αναζήτηση. Θα μας βγάλει πάρα πολλές σελίδες. Η πιο δυνατή από όλες είναι το QR code generator, αλλά δεν θα μπούμε εκεί καθώς έχει 15 μέρες free trial για να το δοκιμάσεις. Είναι πάρα πολύ δυνατό αν θέλεις και να το χρησιμοποιείς συνέχεια ή αν είσαι κάποιος επαγγελματίας που θέλεις να κάνεις πολλούς QR code κωδικούς, τότε αξίζει να βάλεις συνδρομή. Αλλιώς δεν αξίζει. Πάμε λίγο πιο κάτω και θα βρούμε το QR code generator. Θα το πατήσουμε και θα μας βγάλει αυτήν εδώ πέρα τη σελίδα. Μπορείς να κάνεις, σου λέει, text, free text, δηλαδή να σκανάρεις το QR code και να σου βγάζει ένα κείμενο. Δηλαδή μπορεί να σκανάρεις και να λες, ξέρω εγώ, καλησπέρα ή καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο ή οτιδήποτε θέλεις. Φυσικά έτσι. Μπορείς να σκανάρεις ένα κείμενο ή να έχεις ένα e-book, παράδειγμα, και να το σκανάρει και να σου ανοίγει όλο το e-book να το διαβάσει κάποιος ή να έχει κάποια περίληψη ενός e-book. Το δεύτερο είναι το URL. Το επόμενο είναι το contact. Φυσικά μπορείς να γράψεις, όπως βλέπετε, name, full name, organization, email, phone, cell, fax, street, postcode, city και τα σχετικά. Και όταν άλλος το σκανάρει να του βγάλει όλα αυτά που εσύ θα προσθέσεις. Το επόμενο είναι το τηλέφωνο, μπορείς να προσθέσεις ένα phone number. Και το αμέσως επόμενο είναι SMS, δηλαδή μπορείς να σκανάρεις το QR code και να του πάει ένα μήνυμα, ένα SMS. Δηλαδή με το που σκανάρει το QR code να του πηγαίνει ένα μήνυμα από το κινητό που θα βάλεις, φυσικά, δηλαδή να χρεώνει
τον αριθμό χρέωσης και το μήνυμα που θέλεις να πηγαίνει. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το URL. Θα πάω στο Instagram. Θα πάω εδώ. Θα κάνω copy αυτό εδώ πέρα το link. Θα κάνω αντιγραφή συνδέσμου. Και θα επιστρέψω πίσω στο Safari. Και εδώ πέρα θα κάνω επικόλυση. Βλέπετε λοιπόν το Linktree, το Dimigeo. Μπήκε εκεί πέρα. Το αμέσως επόμενο που κάνω είναι να πατήσω φυσικά τέλος και να πατήσω save που λέει κάτω αριστερά. Μόλις το πατήσω σας λέει να βάλετε save QR code. Εγώ θα βάλω Dimigeo. Μπορείς να το αποθηκεύσεις σε EPS, SVG ή PNG. Εμείς το θέλουμε σε PNG. Οπότε πατάμε save στο PNG και σας λέει ότι θέλετε να αναγνωριστεί λήψη του Dimigeo PNG. Πατάς λήψη. Ή μπορείς πολύ απλά να πατήσεις save, να πατήσεις πάλι το όνομά σου Dimigeo, save, προβολή. Στην προβολή θα στο βγάλει εδώ πέρα ακριβώς. Τώρα, αν εσείς σκανάρετε το QR code από εδώ πέρα ακριβώς, θα σας πάει... Ατσού. Αν σκανάρετε το QR code λοιπόν, θα σας πάει στην σελίδα που σας έχω δείξει. Αυτή είναι εδώ πέρα. Οπότε λοιπόν, τόσο εύκολα μπορείς να κάνεις generation QR code. Τώρα πάμε να δούμε το πώς μπορούμε να κάνουμε generation τον κωδικό μας του Wi-Fi. Οπότε πηγαίνουμε τέρμα πάνω, πατάμε QR code και πατάμε Wi-Fi. Έχεις ένα κατάστημα ή είσαι στο σπίτι σου και έχεις ένα μακρινάρι τεράστιο κωδικό. Είσαι συνδεμένος από iPhone, τουλάχιστον σε iPhone γίνεται, δεν ξέρω αν γίνεται σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, και δεν θυμάσαι τον κωδικό του Wi-Fi σου. Σου έχω λύσει. Λοιπόν, πας στο QR code Wi-Fi και πάτε εδώ πέρα που λέει Poor GS Wi-Fi QR code generator. Το πατάμε και βλέπετε ότι σας βγάζει το SSID και από κάτω το κλειδί. Εάν εσείς πατήσετε, εμένα λέει χρήση Dimigeo, επειδή είμαι συνδεμένος στο Wi-Fi του Dimigeo. Εάν πατήσουμε χρήση Dimigeo, μας παίρνει το Face ID και βλέπετε ότι μπαίνει το Dimigeo, το όνομα του Wi-Fi και φυσικά ο κωδικός. Εάν το ξέρετε, δηλαδή ας πούμε το κωδικός του Wi-Fi σας είναι OTE Wi-Fi, ξέρω εγώ, ή το μακρινάρι του OTE, μπορείτε να το βάλετε. Και από κάτω στο key να βάλετε τον κωδικό του Wi-Fi. Και πατάμε Generator. Μόλις πατήσετε generator βγαίνει ο κωδικός του QR, τον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, να κάνετε save, export και print. Τα γράφει ακριβώς από πάνω. Και μόλις τα αποθηκεύσετε μπορείτε να τον δείχνετε στους φίλους σας και να τους λέτε σκάναρε το να μπει στο Wi-Fi. Μόλις το σκανάρεις εσύ αυτό το πράγμα, θα σου μπαίνει αυτόματα ο κωδικός του Wi-Fi και θα συνδέεται αυτόματα το κινητό σου. Τόσο απλό, τόσο εύκολο, τόσο γρήγορο. Ξέρεις τι κάνει το QR, ξέρεις πως φτιάχνεις QR και φυσικά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εύκολα και γρήγορα και να κάνεις οτιδήποτε πλέον θέλεις. Το πιο βασικό απ' όλα, στο iPhone, τουλάχιστον για το iPhone γνωρίζω, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό και σε συσκευές Android, νομίζω γίνεται, μπορείς πολύ εύκολα να σκανάρεις QR code με την κάμερά σου κατευθείαν χωρίς να έχεις κάποια εφαρμογή scan, όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Έτσι λοιπόν, αν εγώ ανοίξω την κάμερα του κινητού μου και πάω και σκανάρω την κάρτα μου, βλέπετε ότι βγάζει πάνω άνοιγμα του dimigeo.gr στο Safari. Οπότε, όποιον κωδικό QR βρεις στον δρόμο, πας πολύ απλά με την κάμερα του κινητού σου, χωρίς να έχεις κάποια εφαρμογή, τρίτη εφαρμογή, third party, και πας και το κάνεις scan. Και σου ανοίγει κατευθείαν ο QR οπουδήποτε θέλεις. Πολλοί το γνωρίζετε, πολλοί δεν το γνωρίζατε. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις φυσικά ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από τα βίντεο. Live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά Instagram, αλλά και TikTok για να μην χάνεις tips and tricks για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.